Το πρωί της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΟ η κλήρωση των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ΕΠΣ για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αιγαίας ή ο Ηρακλής Ατσικής που συστέφτηκε την Κυριακή πρωταθλητή στη Λίμνο με το τέλος του πρωταθλήματος θα μάθουν τους αντιπάλους και το πρόγραμμα των αγώνων τους. Μένουμε στο τοπικό. Στη Β' τοπική, ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Καραβαγγέλης ήταν οι κερδισμένοι των τέρμπι σε νότιο και βόρειο όμιλο, νικώντας τους αντιπάλους τους με ανατροπή στο σκορ. Ο Ελίτης 2-1 τον Αστέρα Νίκης πέρασε πάλι στην κορυφή σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με φάσεις και δοκάρια. Ενώ στην Πέτρα, ο Καραβαγγέλης που βρέθηκε πίσω στο σκορ νίκησε στο τέλος 3-2 τον ΑΟ Ανάξου και κλειδώνει τη δεύτερη θέση. Ο Οδυσσέας Ελίτης απέδειξε πως είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Έφερε το παιχνίδι τούμπα στο τελευταίο πεντάλεπτο, επικράτησε 2-1 του Αστέρα Νίκης για την 22η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου και τον προσπέρασε, έχοντας πλέον το πάνω χέρι στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με τον Αστέρα Νίκης να αποδεικνύεται καλύτερο στα πρώτα 45 λεπτά. Μόλις το δεύτερο λεπτό, ο Μαμουλέλης λίγο έλειψε να σημειώσει αυτόν τον γκολ μετά από επικίνδυνη σέντρα του Βουργουτζή. Στο 17, ο νεαρός Μτζέντλισβίλη πλάσαρε τον Ισιώτη, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά. Στο 39, το σουτ του Ράσκου πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μανούσου. Όμως 5 λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής αυτή τη φορά χρήθησε και σκόρερ με ωραία προσπάθεια και σουτ που κατέληξε στον ουρανό των δικτύων του Μανούσου, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Αστέρα Νίκης. Στην επανάληψη, ο Οδυσσέας Ελίτης ανέβασε στροφές, έχοντας δοκάρει στο 49 μετά από κεφαλιά του δραστηρίου Μτζέντλισβίλη. Στο 61 ήταν η σειρά του Αστέρα Νίκης να σημαδέψει το δοκάρι, με τον Ράσκο να σουτάρει από πλάγια θέση και την μπάλα να χτυπάει στο κάθετο δοκάρι. Στη συνέχεια, ο Οδυσσέας Ελίτης πίεσε για την ισοφάριση, έχοντας την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 84, οι φιλοξενούμενοι σημάδεψαν για δεύτερη φορά το δοκάρι, αυτή τη φορά με τον Μαυραντώνη, ενώ στην επαναφορά της μπάλας ο ίδιος ποδοσφαιριστής είδε τον Τσακίρι να απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή. Ο Ελίτης συνέχισε να επισκέπτεται την εστία του Νησιώτη με την εδαφική υπεροχή του να καρποφορεί τελικά στο 85ο λεπτό, όπου μία από τις αλλαγές του Δούκα Καρέτου, ο Στέλιος Καραδημητράκης, βρήκε δίχτυα από κοντά για το 1-1. Στα εναπομείναντα λεπτά το παιχνίδι πήρε μία άγρια ομορφιά, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τον γκολ που θα τις έδινε την νίκη και σαφές πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου. Στο 90, ο Οδυσσέας Ελίτης κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή, με τον Μτζέντλισβίλη να βγάζει σέντρα και τον Καραδημητράκη να σκοράρει ξανά, αυτή τη φορά με το κεφάλι, για το 2-1 υπέρ του Οδυσσέα Ελίτη, που διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, η οποία βρήκε το συγκρότημα του Δούκα Καρέτου να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη που το φέρνει όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση του μεγάλου στόχου, που δεν είναι άλλος από την επιστροφή του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Από την άλλη, η απογοήτευση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των παικτών του Αστέρα Νίκης για την τροπή που πήρε το παιχνίδι στα τελευταία του λεπτά. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Καραγιάννη στον 22ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι του Νοτίου Ομίλου, που έγινε στο γήπεδο του Μανταμάδου, ο Ταξιάρχης νίκησε 4-2 τον Αστέρα Ορφέα. Πόουτς, μεγάλη ανατροπή από τον Οδυσσέα Ελίτη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 και μέσα σε 5 λεπτά, στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, γύρισε το παιχνίδι και πήρε μία νίκη ψυχολογίας εν ώψη της συνέχειας. Αν δούμε το παιχνίδι καθαρά σαν παιχνίδι, δεν θα σταθώ στα τελευταία 5 λεπτά, θα σταθώ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, όπου πατήσαμε πολύ καλύτερα, κλείσαμε τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να είμαστε πολύ πιο νωρίς μπροστά στο σκορ. Οι παίχτες καταθέσανε ψυχή, οι παίχτες παίξαν για την πάρτι τους και για μένα. Εδώ και αρκετό καιρό πορευόμαστε σχεδόν μόνοι μας. Έχουμε αποφασίσει ότι θα το πάμε μέχρι τέλος. Μένουν 3 παιχνίδια και μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τι είναι, coach, αυτό που άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο? Και είδαμε έναν Οδυσσέα Ελίτη να χάνει τη μία φάση μετά την άλλη και να παίρνει στο τέλος αυτό που άξιζε. Ουσιαστικά αυτό που άλλαξε ήταν η αποφασιστικότητα που έπρεπε να βγάλουμε στο γήπεδο και τα παιδιά βγάλανε το 110% από αυτό που μπορούσαν και με τους τραυματισμούς και χωρίς τους τραυματισμούς. Απλά όταν μπαίνεις με ψυχολογία μέσα, νομίζω ότι ακόμα και χειρότερο να είσαι, κανείς δεν μπορέσει να κερδίσει. Είναι λογικό να υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Το μάτς ξεκίνησε καλά για τον Αστέρα, αλλά στο τέλος εξελίχθηκε σε φιάλτης. Όπως τα λέτε, στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε αρκετά καλά, πιστεύω. Στο δεύτερο δεν ξέρω. Κάτι πάθαμε και πέσαμε, έγιναν δύο λάθη, φάγαμε δύο γκολ, χάσαμε. Πιστεύεις ότι επαναπαυτήκατε στο 1-0 και πιστέψατε ότι τέλειωσε το παιχνίδι? Δεν το πιστέψαμε ότι τέλειωσε. Είχαμε ακόμα ένα ημίχρονο, αυτό λέγαμε στα αποδυτήρια. Πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε τουλάχιστον ένα χ και θα ήμασταν πρώτοι αυτή τη στιγμή. Όμως δεν ήρθε αυτό το χ και τώρα περάσατε στη δεύτερη θέση με τον Ελίτη να είναι πρώτος. Από εδώ και πέρα για τον Αστέρα νίκη στη συνέχεια. Συνέχεια κανονικά, προπονήσεις και έχουμε άλλα δύο μάτς. Και θα δούμε τι θα γίνει. Όλοι οι παίχτες προσπαθούν για το καλύτερο, είτε ξεκινάμε είτε είμαστε στον πάγκο. Όποτε μας δοθεί ευκαιρία και μας αποφασίσει ο προπονητής ότι πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι, δίνουμε τον εαυτό μας για να κερδίσει η ομάδα. Πιστεύεις ότι άλλαξε την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο? Γιατί είδαμε έναν Ελίτη να χάνει τη μία φάση μετά την άλλη και να είναι ανώτερος του αντιπάλου στην επανάληψη.
Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας επαναπαύθηκαν στο πρώτο κακό ημίχρονο που πραγματοποιήσαμε εμείς. Στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε περισσότερο πάθος και θέληση και εκεί θεωρώ ότι άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Ο Οδυσσίας Ελίτης πέρασε πρώτος, έχει στόχο το πρωτάθλημα, με αυτό το στόχο ξεκίνησε, με αυτόν θα πορευτεί και ελπίζει να τον υλοποιήσει. Από την αρχή που ξεκίνησε, από το καλοκαίρι, ο πρώτος στόχος ήταν αυτός. Μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά εδώ για να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον στόχο, να πάρουμε το πρωτάθλημα και προσπαθούμε γι' αυτό. Στον Βόρειο Όμιλο, σπουδαία νίκη με ανατροπή πήρε ο Καραβαγγέλης στην Πέτρα επί της Ανάξου με 3-2 και έκανε σημαντικό βήμα για να καταλάβει τη δεύτερη θέση που οδηγεί σε μπαράζ προβιβασμού με τον δεύτερο από τον Νότιο Όμιλο. Στα άλλα παιχνίδια, η Καλονή νίκησε την ομάδα του Παπανικολή με 6-0, ενώ διπλό πήρε ο Μεσότοπος στην Πέτρα επί του Αχιλέα με σκορ 4-1. 22η αγωνιστική στο Νότιο Όμιλο της Β' κατηγορίας, τα αποτελέσματα: Αστέρας νίκης Οδυσσέας Ελίτης 1-2, Ταξιάρχης Αστέρας Ορφέας 4-2. Στα χαρτιά πήραν τα παιχνίδια με Αετό Β' και ΑΟ Βασιλικών, ο Παλαισβιακός και η Δόξα Λέσβου αντίστοιχα. Στη βαθμολογία, ο Οδυσσέας Ελίτης πέρασε αυτός στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει 48 βαθμούς και το πάνω χέρι για την κατάκτηση πρώτης θέσης, αρκεί να κάνει το 3-3. Στα παιχνίδια που έχει να δώσει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ο Αστέρας νίκησε που χώρισε στη δεύτερη θέση, έχει 46. Ο Παλαισβιακός είναι τρίτος με 42. Η Δόξα Λέσβου ανέβηκε τέταρτη που έχει 33. Ο Αιωλικός είναι στους 32. Ο Ταξιάρχης έχει 30. 9 ο Αετός Β. 8 ΑΟ Βασιλικών. Μόλις 4 βαθμούς ο Αστέρας Ορφέας. 18η αγωνιστική στο Βόρειο Όμιλο. ΑΟ Ανάξου Καραβαγγέλης 2-3. Καλονή Παπανικολής 6-0. Αχιλέας ΑΟ Μεσοτόπου 1-4. Στα χαρτιά πήρε το παιχνίδι με το Μακαρέα Ορφέας Άντισας. Στη βαθμολογία, η πρωτοπόρος Καλονή έχει 50 βαθμούς. Ο Καραβαγγέλης έκανε σημαντικό βήμα για να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Έχει 35 και είναι στο συν 5 από την τρίτη άναξο που έχει 30. 26 βαθμούς έχει ο Μεσότοπος, 23 ο Παπανικολής, 21 ο Αχιλέας, 16 ο Ορφέας Άντισας, ενώ ο Μακαρέας έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.